Ένα καλέσθητο ξεχωριστό ημερολόγιο δημιούργησε το 4ο Γυμνάσιο Χίου με τη χορηγία της Επιτροπής Επαιτειακών Εκδηλώσεων Χίος 2021, με στόχο να υπάρχει σε κάθε σελίδα του ένα κομμάτι της χιακής ιστορίας. Όλα όσα αναγράφονται στις σελίδες του είναι χρήσιμες πληροφορίες για κάθε αναγνώστη, κάθε ηλικίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Καλογεράκης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κείμενα άγνωστα στο ευρύ κοινό. Με τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους να έρχονται κοντά, άλλη μία δράση που υποστήριξε ο Δήμος Χίου για της Επιτροπής Επαιτειακών Εκδηλώσεων Χίος 2021 παρουσιάζεται σήμερα και αφορά το ημερολόγιο που εκπώνησε και εξέδωσε το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με ιδιαίτερη φροντίδα της Διευθύντριας κυρίας Ειρήνης Χούλη και της συναδέλφου της κυρίας Γιασεμή Αμπαζή. Ονομάζεται ημερολόγιο αλλά έχει ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα κομμάτια των τελευταίων αιώνων της ζωής του νησιού μας και νομίζω ότι χρήσιμα για μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο που αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παρόμοιων δράσεων του σχολείου και τούτο αποτελεί πια θεσμό για την σχολική αυτή κοινότητα. Συγχαίρομαι διευθύντρια, συναδέλφους και μαθητές. Είναι βέβαιο πως θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσω και με αρκετούς συμπολίτες, μιας και μας δόθηκε ένας αριθμός αντιτύπων για να τους το διανύμουμε ως δώρο, όπως και εσείς το έχετε στο χέρι. Μπορείτε στην ηλεκτρονική παρουσίαση αυτού του ημερολογίου να βάλετε μερικές από τις φωτογραφίες είτε και κείμενα. Κάποια μπορεί να θεωρηθούν γνωστά, όμως αρκετά είναι εκείνα τα οποία με εύληπτο και ευχάριστο τρόπο μπορούν να διαβαστούν. Η Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Χίου, Ειρήνη Χούλη, υπογράμμισε ότι κάθε χρόνο το σχολείο κάνει ένα ξεχωριστό ημερολόγιο, με το φετινό να είναι αφιερωμένο στην περίοδο της τουρκοκρατίας, των σφαγών, αλλά και στην απελευθέρωση της Χίου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Καλογεράκη για τις ευχές του. Και για τη βοήθεια βεβαίως μέσω της Επιτροπής Επαιτειακών Εκδηλώσεων για την χορηγία προς το ημερολόγιο μας. Είναι το πέμπτο παιδί, αν θα μπορούσαμε να πούμε, μιας ευρύτερης ενότητας με τίτλο «Εδώ που ζούμε». Και φέτος έχει τον τίτλο «Σελίδες χιακής ιστορίας 1566-1912». Ουσιαστικά είναι μία προσπάθεια να δοθεί μία γεύση από όλους αυτούς τους αιώνες, από το 1566 που ξεκινάει η κατάκτηση της Χίου από τους Τούρκους και ουσιαστικά για μας η τουρκοκρατία, μέχρι την απελευθέρωση του 1912 και χωρίζεται σε κάποιες ενότητες. Αφενός στο πρώτο κομμάτι για την τουρκοκρατία και τα προνόμια της μαστίχας, στην δεύτερη ενότητα οι σφαγές του 1822 και η δράση του Κωνσταντίνου Κανάρη και στη συνέχεια ως συνέπεια από το κοόλις αυτής της τραγωδίας της Χιακής το κύμα του φιλελληνισμού. Επίσης μία ενότητα αφιερώνεται στο στοιχείο μέσα από τα κείμενα των περιηγητών με πολλούς από τους περιηγητές να έχουν γράψει και να έχουν καταγράψει στοιχεία πολύτιμα, μια και σε περασμένες αιώνες και εποχές δεν υπήρχε ο τρόπος για να μπορέσουμε να τα καταγράψουμε όπως σήμερα. Για παράδειγμα, ο Περνό ή ο Περιλά μας έχουν αφήσει εξαιρετικές μαρτυρίες. Είναι ημερολόγιο. Στο σαλόνι υπάρχει το ημερολόγιο, πολύ συνοπτικά. Το ημερολόγιο χωρίζεται σε ενότητες που καλύπτουν μία χρονική περίοδο από το 1566 έως το 1912. Αλλά ουσιαστικά όπως και τα υπόλοιπα μας ημερολόγια εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Στη συνέχεια η εκπαίδευση της Χίου με πρωταγωνιστή τη σχολή της Χίου, το σημερινό πρώτο γυμνάσιο, το ιστορικό,
Αναφορά στις φορεσιές της Χίου, οι οποίες φορεσιές κάθε τόπου αντανακλούν και είναι κομμάτι της ιστορίας του, καθώς έχουν να κάνουν με τις επιρροές, με τις σχέσεις, με τους κατακτητές, με τα προνόμια που είχαν οι άνθρωποι του συγκεκριμένου τόπου. Και για να ευλογήσουμε τα γένια μας, καθώς και εγώ ως γυναίκα και η κυρία Μπαζή που είχε και την ιδέα και συνέλεξε το υλικό, αναφέρεται και στις γυναίκες της Χίου, οι οποίες έχουν μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία, όπως μαρτυρείται άλλωστε και από τους περιηγητές. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το ημερολόγιο η αναφορά στον καταστροφικό σεισμό του 1881, με πάρα πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές, και μάλιστα κάποιες ζήτησαμε την άδεια και τις λάβαμε από το Ιστορικό Μουσείο, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Και τέλος, η τελευταία ενότητα αναφέρεται στην απελευθέρωση, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πολύ μικρές ιστορίες σε σχέση με τους πρωταγωνιστές της απελευθέρωσης της Χίου, που ίσως δεν είναι και πάρα πολύ γνωστές. Τέλος, υπάρχει η βιβλιογραφία και δικτυογραφία, για να μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να εμβαθύνει περισσότερο σε αυτές τις ενότητες που αναφέρει το ημερολόγιο, να μπορέσει να το κάνει.